του έτους, βλέπει ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, η οποία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 200% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τριήμερο της αποκριάς και η δίψα για ταξίδια φουντώνει. Η ζήτηση για εξορμήσεις εκτός συνόρων βρίσκεται στα ύψη με τους Κύπριους να αξιοποιούν αυτές τις ημέρες για μια σύντομη απόδραση από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι προορισμοί παραμένουν περίπου οι συνήθεις προορισμοί, δηλαδή κατά κύριο λόγο η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και από εκεί και πέρα αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες, όπως είναι το Παρίσι, όπως είναι για παράδειγμα η Πολωνία τον τελευταίο καιρό, η Ιταλία. Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι εξάλλου τα μηνύματα από τις κρατήσεις ταξιδιών από την αρχή του έτους. Σαφέστατα αναμένουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο τουλάχιστον του 200% για το τριήμερο το συγκεκριμένο και μέσα γενικά Γενάρη, Φεβράρη, Μάρτη. Σαφέστατα ήταν πολύ αυξημένα τα ταξίδια φέτος σε σχέση με πέρσι. Με τις εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική σεζόν να έχουν θετικό πρόσημο και για τον εισερχόμενο τουρισμό. Ο εισερχόμενος τουρισμός έχει δυναμώσει και από και τους προορισμούς που παλαιότερα ήταν κάπως υποτονικοί. Σύμφωνα πάντως με τους αρμόδιους, η αύξηση του κόστου ζωής έχει επιφέρει αλλαγές στη διάρκεια διαμονής των ταξιδιωτών, η οποία φαίνεται να μειώνεται κατά περίπου 10%. Η ανάγκη επιτυχούς εφαρμογής της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης τονίστηκε στην 34η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων.